εγώ στο κρεβάτι και πάει να ξεκουμπώσει το παντελόνι του και ήταν από πάνω μου. Δεν θυμάμαι τίποτε άλλο, δεν θυμάμαι ούτε εγώ να φέρεσα κάτι, δεν είχα καμία απολύτως λειτουργικότητα, δεν είχα καμία απολύτως συνείδηση. Για κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συνεννούσα ποτέ, αλλά δεν είχα και τη δύναμη να το αποτρέψω. Η 24χρονη σπάει τη σιωπή της και συγκλονίζει. Περιγράφει με δραματικό τρόπο τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια αγνώστων σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης ξημερώματα της πρωτοχρονιάς. Έσβησαν όλα μετά από ένα σημείο. Δεν θυμάμαι τι μπορεί να έχει γίνει. Θυμάμαι απλά ότι τρία άτομα με πήραν και με πήγαν σε ένα άλλο δωμάτιο το οποίο δεν ήταν δικό μου. Όπως λέει στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο, στο πάρτι που προηγήθηκε της προσφέρθηκε ένα επιπλέον ποτό, μετά από το οποίο αισθάνθηκε ότι έχανε τον κόσμο. Ήμουν ήδη ζαλισμένη, απλά ξαφνικά μετά από ένα σημείο άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Σύμφωνα με την 24χρονη, στην προσπάθειά της να συνέλθει έκλεισε δωμάτιο στο πολυτελές ξενοδοχείο, αλλά το πρωί ξύπνησε σε μια σουίτα όπου την είχαν οδηγήσει τρεις νεαροί. Έτσι όπως σηκώθηκα, βλέπω κάτω το εσώρουχό μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό, ότι βλέπω κάτι το οποίο δεν θυμάμαι να το έβγαλα. Βρήκε τη δύναμη να μιλήσει για να βοηθήσει άλλες κοπέλες που μπορεί να έχουν βρεθεί σε παρόμοια θέση. Αν μπορώ να αποτρέψω μία τέτοια κατάσταση, η οποία θα ξαναγινόταν, θέλω να βοηθήσω σε αυτές τις καταστάσεις, να βοηθήσω αυτές τις γυναίκες να μιλήσουν. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Μετά το θόρυβο που προκλήθηκε στο δικηγόρο της 24χρονης, έφτασαν από δύο γυναίκες δύο νέες επώνυμες καταγγελίες για βιασμό. Καταθέτουν ότι συγκεκριμένα ότι βιάστηκαν. Η μία μιλάει για το 2016 και η άλλη για το 2018. Και όλα αυτά είναι αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν στον οργανισμό της 24χρονης υπήρχαν ουσίες που προκαλούν νάρκωση. Στην αστυνομία δεν έχουν παραδοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Εννοείς σήμερα βλέπω δημοσιεύματα. Όχι, δεν έχουν παραδοθεί, κύριοι, στην αστυνομία. Αλλάζει κατηγορία. Πάει σε άλλη παράγραφο του νόμου, όπου εκεί επισύρει ποινή μέχρι 20 χρόνια. Η κλινική εξέταση της ιατροδικαστού δεν αποκλείει να έγιναν ασυλλογικές πράξεις. Δικηγόροι αναφέρουν πως σύμφωνα με καταγγελίες που φτάνουν στα γραφεία τους υπάρχει κύκλωμα που εκμεταλλεύεται νέες κοπέλες. Αυτά τα οποία μου είπαν σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο από πίσω και δεν είναι κάτι το ευκαιριακό και το τοπικό. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης δύο έρευνες τόσο για τον καταγγελόμενο βιασμό της 24χρονης όσο και για εξάρθρωση κυκλώματος μαστροπίας.